Δικό μας πάνελ. Είναι ο κύριος Μαντάς, ο κύριος Χρήστος Μαντάς στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε κύριε Μαντά που είστε μαζί μας. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε κύριε Σταϊκούρα. Και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος από το Κίνημα Αλλαγής. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Κύριε Μαντά, ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι μέσα στο συνολικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εξελίσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την αλλαγή του γραμματέα με την τοποθέτηση του Πάνου Σκουρλέτη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, ο ανασχηματισμός προσθέτει, θα έλεγα, στο σήμα που θέλουμε να δώσουμε στην κοινωνία, ότι στη μεταμνημονιακή εποχή μπορούμε να έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα με μία στήριξη και από άλλες δυνάμεις που προφανώς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε και για τους νέους ανθρώπους και για τις γυναίκες που περιλαμβάνει το νέο σχήμα. Νομίζω ότι αυτό δίνει μία δυνατότητα και σε πολλούς ανθρώπους, και στις γυναίκες ιδιαίτερα, το τονίζω αυτό, 13 να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο από αυτό το μετερίζει. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα πια, το οποίο έχει μία προφανή σταθερότητα στο οικονομικό επιτελείο και στα κοινωνικά υπουργεία, σε κρίσιμους τομείς δηλαδή που έχουμε μία, θα έλεγα, συνέχεια και μία ενδυνάμωση, μία επιτάχυνση σε κρίσιμους τομείς, και ταυτόχρονα μία ενίσχυση, αλλαγές με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, σε διάφορα άλλα υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση, κοινωνία, να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, για να τελειώσω με αυτό, και αυτό ισχύει και για την επιλογή στο Προστασίας του Πολίτη, που είναι μία πολύ μεγάλη πρόκληση, θα το έλεγα από την αρχή. Μην καούν οι άνθρωποι. Σε κάθε μην περίπτωση. Μην καούν οι δύο κυρίες που έχουν πάει, κύριε Μαντάμου. Εσείς να εύχεστε να μην καούν. Εγώ το εύχομαι ολοψήφως. Λοιπόν, αλλά ο Ρουβίκορας έκανε ανακοίνωση. Δεν είναι, εντάξει τώρα. Αυτό λέω, ότι είναι μεγάλη πρόκληση, αυτό λέω. Λέω λοιπόν το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση κάθε κυβερνητικό σχήμα κρίνεται από τις πολιτικές επιλογές. Και αυτό είναι το κρίσιμο αλήθεια, θέμα. Αλήθεια. Αλλά και από την αποτελεσματικότητα για την κοινωνία, των, τι λέει το των συγκεκριμένων. Σχήμα, κύριε Μαντάμου. Η κοινωνία, και το έβαλα εγώ το θέμα, η κοινωνία πριν. Θα μειωθεί ο έμφυα, θα μπουν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Κύριε Ρογκάκο, θα υπάρχουν μη μειώσεις συντάξεων. Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα μας. Κύριε Ρογκάκο, έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό ξαναλέω και παραλαμβάνω από την αρχή μέχρι το τέλος ότι αυτά κρίνονται από τις πολιτικές. Και νομίζω ότι έχει ανοίξει ο δρόμος στη μεταμνημονιακή εποχή. Νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί προφανώς και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για να έχουμε όχι ξαφνικά πέρασμα από την κόλαση στον παράδεισο, αλλά οπωσδήποτε μια διαφορετική πολιτική. Μια πρώτη τοποθέτηση, κύριε Μαντά, να κάνουμε και στους επόμενους κλειμένους μας. Κύριε Σταϊκούρα. Εγώ τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη παρατήρηση αφορά το σύνολο του κυβερνητικού σχήματος. Μιλάμε για μια κυβέρνηση 53 μελών. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η πολυπληθέστερη μετά την μεταπολίτευση. Αυτό σημαίνει ότι η στόχευση του Πρωθυπουργού δεν είναι ένα λειτουργικό, ένα αποτελεσματικό σχήμα, αλλά είναι ένα σχήμα διατήρησης εσωκομματικών ισορροπιών. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά τα πρόσωπα. Για μένα, πάντως, κύριε Σταϊκούρα, πρέπει να σας πω, δεν έχει σημασία ο αριθμός των μελών της κυβέρνησης, έχει η επιτυχία ή όχι του κυβερνητικού έργου. Θα έρθω σε αυτό. Επειδή το ακούμε πολλές φορές, πολλά τα μέλη, λίγα τα μέλη κτλ. Είναι σημαντικό όμως, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια λειτουργικότητα 53 μελών. Και πάντα το ζητούμενο στη χώρα ήταν η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της εκάστοτε κυβερνήσης. Δεύτερη παρατήρηση, τα πρόσωπα. Έχουν μείνει στις ίδιες θέσεις πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες πολιτικές. Δείγμα ότι δεν μπορούν να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές. Και αναφέρομαι στο Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρομαι στο Υπουργείο Εργασίας, αναφέρομαι όμως και σε θέματα τα οποία άπτονται εξαιρετικά κρίσιμων θεμάτων που η κυβέρνηση διαχειρίζεται με πρόχειρο και αναποτελεσματικό τρόπο, όπως είναι η εξωτερική πολιτική. Η τρίτη παρατήρηση
Έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε απλώς μια ανακύκλωση προσώπων σε κάποια άλλα υπουργεία και μια βουτιά, αν θέλετε, μια ανάσυρση από το παρελθόν κάποιων πολιτικών προσώπων. Αν πάλι μέτρησα σωστά, υπάρχουν 15 πολιτικά πρόσωπα που διατέλεσαν στελέχη ή υπουργοί προηγούμενων κυβερνήσεων που ο Πρωθυπουργός χαρακτήριζε εκείνες τις κυβερνήσεις ότι κατέστρεψαν την Ελλάδα. Και αυτά τα πρόσωπα είναι στο σημερινό κυβερνητικό σχήμα. Και τελευταία παρατήρηση. Επειδή πράγματι το ζητούμενο είναι πολιτικές. Είδα ένα σχηματισμό ο οποίος δεν έχει πρόσημο, δεν έχει στίγμα, δεν έχει όραμα. Και δεν έχει όραμα διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει όραμα για τη χώρα. Όπως απέδειξε και με το πρόσφατο διάγγελμα το οποίο έκανε στην Ιθάκη. Άρα, με λίγα λόγια, είναι ένας ανασχηματισμός πολιτικής απελπισίας. Κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι σε λίγο διαφορετική γραμμή από το κόμμα μου, στην έννοια ότι εγώ θέλω να θα έλεγα συγχαρητήρια στον κύριο Τσίπρα. Και γιατί το λέω, θα έδινα συγχαρητήρια στον κύριο Τσίπρα. Γιατί ο ανασχηματισμός έχει μηνύματα που νομίζω ότι ο κόσμος τα καταλαβαίνει καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα του ανασχηματισμού τώρα, πέρα από τα 52 άτομα, όλα αυτά ή τα άνθρωπα που μετακινήθηκαν, είναι κάποιοι συμβολισμοί. Κάποιοι συμβολισμοί με τους οποίους ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση δείχνει αν είναι το μέλλον ή το παρελθόν. Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας πω. Εσύ βλέπετε δηλαδή ένα νέο πρόσωπο. Με τα πρόσωπα που είναι, δείχνει αν είσαι με το παρόν, το μέλλον ή το παρελθόν. Ναι. Με αυτά που έλεγες, τι σχέση έχουν, τι αντιπαραβάλλεται στο μέλλον κυρίως. Σας πω ένα πρόσωπο, μάτους χάρη, το οποίο τα δύο πρόσωπα τα ξέρω πάρα πολύ καλά και έχουν γίνει κατά καιρούς. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι από τα 21 της χρόνια, εργάζεται στο κράτος. Θέλω να δείτε το βιογραφικό της, να δείτε ότι είναι σύμβουλος, άρχισε από σύμβουλος του κυρίου Παπουτσί στο Ευρωβουλή, ήταν γενικός γραμματέας του Άκη Τσοχατζόπουλου, ήταν γραμματέας του κόμματος και μην ξανακούσω κανέναν να πει για τα οικονομικά του Πασόκ, σας παρακαλώ πολύ, ήταν η γραμματέας που εκείνη την εποχή εκτροχιάστηκαν τα οικονομικά να πάει να ρωτήσει την κυρία Ξενογεννακοπούλου, ήταν υπουργός Υπουργός Υγείας. Μισό λεπτό. Δεν είναι το θέμα, κύριε Γιάννη. Εγώ λέω τι επιλογή. Υπουργός Υγείας που ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Υγείας την έχει κατανομάσει προσωπικά για σκάνδαλο 100 εκατομμυρίων. Και αυτή η γυναίκα, δηλαδή που είναι 40 χρόνια, έρχεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, την κάνει υπουργό. Αυτό που έλεγε 40 χρόνια κυβερνούσε. Άρα αυτό είναι μια, στον κόσμο, του δείχνει και του λέει τι ακριβώς το μήνυμα, του δίνει ακριβώς το μήνυμα που θέλει να στείλει. Ότι σας κοροϊδεύαμε για όλους. Και δεύτερον, όχι, έχει ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε για την κυρία Παπακώστα. Παπακώστα είναι σε άλλο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, αυτό το μέτωπο το αντιδεξιό, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να το κάνει με την κυρία Παπακώστα, με τον κύριο Καμένο και με όλους αυτούς. Ο κύριος Σταϊκούρας ευσύμως απέφυγε. Ο κύριος. Δεν με πειράζει. Εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην θέλει, γιατί ένα μεγάλο μέρος των καραμαλικών στηρίζει ανοιχτά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα μου επιτρέψετε. Όχι, θα μου επιτρέψετε. Μισό λεπτό. Θέλω να δηλώσω. Αυτή η δήλωση που είχε κάνει ο Λεφτ. Δηλαδή, ο κομματικός, εκεί που ήταν ο κύριος Καρτερός διευθυντής, την κυρία Παπακώστα την είχε πει ζαρούλια της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτά τα δύο πρόσωπα, κατά την άποψή μου, σηματοδοτούν ότι το μόνο που ενδιαφέρει το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα από αυτά που έλεγε και κοροϊδεύε τον κόσμο. Είναι η εξουσία και πώς μπορέσουμε να πρέπει κρατήσουμε να την εξουσία. Πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μαντάς σε όλα αυτά τώρα. Κύριε Μαντά. Εντάξει, εγώ επέμενα από την αρχή ότι το κρίσιμο πράγμα είναι οι πολιτικές. Φαίνεται ότι δυσκολεύει τον κύριο Κωνσταντινόπουλο το γεγονός ότι και άλλες δυνάμεις από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, που μπορεί να τους καταλογίσει διάφορα, δικαίωμά του είναι, συμπορεύονται σε μία προσπάθεια που και οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη, θυμίζω, γιατί δεν είμαστε εκτός πλαισίου, δεν είμαστε σε μια γυάλα απομονωμένη, τη βλέπουν με ένα θετικό τρόπο. Είπα από την αρχή ότι προφανώς οι άνθρωποι που συμμετέχουν και στο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο είναι ένα
σχήμα συνεργασίας, θυμίζω, με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προφανώς δεν συμμερίζονται όλες τις ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, και για την κυρία Βαβακώστα, πολλά έχουν υποθεί, πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν, αν θέλετε, σημειωθεί για διάφορα πολιτικά πρόσωπα στη διαδρομή τους. Όλα αυτά κρίνονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρία Παπακώστα κάνει την επιλογή να στηρίξει μία προσπάθεια. Για αυτό μετράει σημαντικά και νομίζω ότι δείχνει, και αυτό είναι το οποίο δεν μπορεί ίσως να καταλάβουν οι συνομιλητές μου ή, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγουν να το θέσουν, δείχνει ότι υπάρχει μία δυνατότητα και σε άλλους χώρους και με άλλες καταγωγές πολιτικές να υπάρχει μία ανταπόκριση. Βέβαια, είναι και μία παραπάνω ψήφος, έτσι, η κυρία Παπακώστα. Έχει και αυτό τη σημασία του. Βεβαίως έχει τη σημασία του και έχει τη, τη σημασία της και άλλες τοποθετήσεις που έχει κάνει, παραδείγματος χάρη για θέματα που αφορούν το ζήτημα του Μακεδονικού κλπ. Το πρόβλημα αυτά, δεν είναι της κυρίας Παπακώστα και της κυρίας Νεκοπούλου, κύριε Μαντά, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Το πρόβλημα, όπως ετέθη, είναι του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι της παράταξης. Γιατί... Αυτό θεωρώ ότι λέει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Ναι. Ακριβώς το αντίθετο γιατί λέω τους επέλεξε. Εγώ. Ακούστε με. Ακριβώς το αντίθετο λέω εγώ. Καταλαβαίνω. Ότι αυτό όχι μόνο δεν είναι πρόβλημα, μάλιστα, αλλά είναι συν και προσθετικό. Σεβαστό. Κύριε Σταϊκούρα. Με την έννοια, και να πω και μία κουβέντα, αν μου επιτρέπετε ακόμη, να δώσω μία απάντηση. Ναι. Είπε ο κύριος Σταϊκούρας, έκανε μία κριτική, ότι εδώ έχουμε τη σταθερότητα ενός επιτελείου στα οικονομικά υπουργεία και στα κοινωνικά υπουργεία αναποτελεσματικών. Και θέλω να ρωτήσω, πόσο αναποτελεσματικά είναι υπουργεία τα οποία βγάζουν τη χώρα από τα μνημόνια, τα οποία έχουν φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα που δεν τα είχαν δει ποτέ. Πόσο αναποτελεσματικό είναι ένα υπουργείο που καταφέρνει, παραδείγματος χάρη το Υπουργείο Υγείας, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση, μάλιστα, στη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Πόσο αναποτελεσματικό είναι ένα Υπουργείο που ξαναφέρνει, όπως το Υπουργείο Εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις, μάλιστα, και μιλά για τον κατώτατο μισθό. Ο κύριος Σταϊκούρας. Πόσο αναποτελεσματικά Ελάτε, είναι κύριε αυτά. Υπουργέ. Εξαιρετική πάσα. Πράγματι, να μιλήσουμε για πολιτικές. Είναι ένα αποτελεσματικό ένα Υπουργείο το οποίο αποτυγχάνει επί 4 χρόνια στους αναπτυξιακούς στόχους. Το πρόταγμα της χώρας είναι η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης και αυτή η κυβέρνηση επί 4 χρόνια έχει αποτύχει σε αυτό το στόχο. Το στόχο που η ίδια έχει θέσει. Άρα είναι ένα αποτελεσματικό. Είναι ένα αποτελεσματικό ένα επιτελείο το οποίο κάθε μήνα οδηγεί τους πολίτες να έχουν μεγαλύτερες οφειλές σε φορείες και ασφαλιστικά ταμεία. Διωγγωμένο κατά 55% το ιδιωτικό χρέος την τελευταία τριετία. Απόδειξη της υπερφορολόγησης των πολιτών. Και επειδή άκουσα τον κύριο Μαντά να μιλάει για τους ανασφάλιστους, να υπενθυμίσω, γιατί έφερε και τη δική μου υπογραφή, ότι αυτός είναι νόμος του 2014. Και επειδή μίλησε ο κύριος Μαντάς για τον κατώτατο μισθό, να υπενθυμίσω ότι αυτός είναι νόμος του 2013 που έπρεπε να εφαρμοστεί σήμερα, φέτος. Άρα μιλάμε για πολιτικές του παρελθόντος που έχονται να υλοποιηθούν σήμερα ή για οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες πολιτικές που πρέπει να αλλάξουν. Και να μην μείνουμε μόνο στο επίπεδο της οικονομίας, να μείνουμε στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος, να δούμε την διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, να δούμε την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας που έχει υποβαθμιστεί, να δούμε τη διαχείριση της ασφάλειας του πολίτη, εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας. Να δούμε ζητήματα που άπτονται της παιδείας και της υγείας. Άρα, ο Πρωθυπουργός, με το διάγγελμά του και με την επιλογή που έκανε χθες, προχθές, στον ανασχηματισμό, αποδεικνύει ότι δεν έχει στίγμα, δεν έχει όραμα για τη χώρα για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό εμείς ισχυριζόμαστε ότι ο μοναδικός πραγματικός ανασχηματισμός που πρέπει να γίνει είναι στην κυβερνητική πολιτική και στην ίδια την κυβέρνηση. Μες. Και γι' αυτό ζητάμε πολιτική αλλαγή. Μας. Κύριε Σταϊκούρα, εδώ έχουμε όμως και τους ανθρώπους οι οποίοι θα πληρώσουν παραπάνω έμφυα. Και πάω στον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ένας αμαία, ένας άνθρωπος μας έστειλε ένα μήνυμα. Με 50 τετραγωνικά στο Περιστέρι. Κύριε Μαντά, αυτό είναι και για εσάς. 40 ευρώ παραπάνω. Βεβαίως, ότι εδώ δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι προς το καλύτερο και για αυτούς τους ανθρώπους. Ή αν θα αλλάξει κάτι.
Δηλαδή μετά το μνημόνιο. Αυτός είναι ο βραχνάς ο δικός μας και ο δικός σας, υποθέτω. Αλλά πότε όμως. Δηλαδή εδώ έχει βγει ψυχή του κόσμου 8 χρόνια. Πληρώνει, πλεονάσματα από τους φόρους και δεν βλέπω καμιά επί της ουσίας ανταπόδοση. Δηλαδή και τα πλεονάσματα, αυτό που λένε πολλοί είναι ματωμένα, είναι ματωμένα. Και δεν αλλάζει και τίποτα στην καθημερινότητα. Έτσι, κύριε γιατί ακούει ο κόσμος, αλλά... Θα ήθελα όμως να με παρατήσει και εγώ μετά, έτσι. Βεβαίως, όλοι θα κάνουν. Είναι σημαντικό τώρα να μιλήσουμε για τις πολιτικές και αυτό που λέμε, αυτό που ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Για να δούμε όμως λίγο τι σημαίνει αυτό και αν άλλαξαν οι πολιτικές, αν έχει πιο κοινωνικό πρόσωπο. Το δούμε. Τι σηματοδοτεί, παραδείγματος χάρη, πριν λίγο είχατε και συνομιλούσατε εδώ πέρα για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ναι. Εγώ δεν θα πω τι λέω εγώ ως αντιπολίτευση, για να μην κάνω αντιπολίτευση. Πόσα παιδιά σας λένε εσάς ότι θα μείνουν εκτός βρεφονιπιακών σταθμών? Αρκετές χιλιάδες. Αρκετές χιλιάδες. Εγώ μένω σε αυτό για να μην κάνω, να μην πει κάποιος ότι κάνω αντιπολίτευση. Ας σκεφτεί ο ίδιος πολίτης το 2014-15, αν έμεινε έστω και ένα παιδί απ' έξω, με βάση αυτά που είπε τότε η ΚΕΔ και ή οτιδήποτε άλλο. Το αφήνω. Πάμε στο δεύτερο. Για να δούμε το οικονομικό επιτελείο. Τι επιλογές έχει κάνει τον τελευταίο καιρό και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Πρότασή μας. Επίσημη, εδώ είναι ο κύριος Μαντάς, εδώ είναι και ο κύριος Σταϊκούρας. Υπάρχει ο διαδικτυακός τζόγος. Ο διαδικτυακός τζόγος, εφόσον φορολογηθεί, το κάναμε πριν 6 μήνες, κύριε Σταϊκούρα. Εσείς βγάλατε ανακοίνωση πριν λίγο καιρό, σας βλέπω που το λέτε. Κάναμε ερώτηση. Σας θυμίζω και πριν μήνες. Πριν 8 μήνες. Το είναι ένα χρόνο και ένα μήνα. Λέω, μακάρι τότε να συμφωνήσετε. Θα παίρναμε 300 εκατομμύρια τουλάχιστον. Αυτά λένε οι μελέτες. Άρα, αφού συμφωνούμε και οι τρεις εδώ, που είμαστε, γιατί δεν ερχόμαστε αύριο με μια τροπολογία, με μια τροπολογία, και λέω απευθύνουμε και στον κύριο Μαντά, έτσι ώστε να φορολογήσουμε διαδικτυακό τζόγο και οι άνθρωποι αυτοί, τα χρήματα αυτά να πάνε είτε σε νέες θέσεις εργασίας, είτε σε ανθρώπους, παραδείγματος χάρη. Ήμουν χθες και κύριε μιλάει. Δεν έχουμε όχι, για ένα λεπτό να το πω αυτό. Κύριε, ένα λεπτό. Ήμουν χθες στην Τρίπολη. Μιλούσα για τη συντάξη κυρία. Ξέρετε, κύριε Μαντά, να σας το πω γιατί είναι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, πόσο κάνουν για να πάρουν σύνταξη? 30 μήνες. 30 μήνες. Αυτή είναι γνωστή. 30 μήνες. Πώς γίνεται, γίνεται αλλάζουν όλα αυτά? Μα τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, άμα είναι να κάνουν τα ίδια όπως τα προηγούμενα και τα λάθη, δεν έχει καμία αξία. Άρα. Η λύση σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να βρούμε συνεννόηση, αυτό που λέμε άλλο εθνική συνεννόηση σε τέτοια θέματα. Η πρότασή μας είναι για το διαδικτυακό τζόγο τώρα εδώ, μάλιστα, μπροστά, για να μπορέσει να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σταϊκούρα, θα πάμε ανάποδα τώρα. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Βέβαια, κόβεται με ένα λιγότερο. Δεν σας αδικήσαμε, κύριε Κωνσταντίνο. Για τον διαδικτυακό τζόγο, πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, οι οποίες όμως χρειάζονται επικαιροποίηση και αναβάθμιση. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε δεσμευτεί ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα φέρει νόμο στη χώρα για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και έχουμε ρωτήσει δύο φορές στη Βουλή και επανήλθαμε πολύ πρόσφατα, γιατί δεν προχωράει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Ούτε καν απάντηση δεν έχουμε πάρει. Όχι νομοσχέδιο στη Βουλή, απάντηση. Mm-hmm. Δεύτερη παρατήρηση. Άκουσα και εσάς που είπατε για το μεταμνημονιακό πλαίσιο. Μα δεν υπάρχει μεταμνημονιακό, υπάρχει μεταπρογραμματικό. Οι μνημονιακές πολιτικές είναι εδώ και θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Οι υψηλοί δημοσιονομικοί στόχοι παραμένουν για τις επόμενες δεκαετίες. Η δημόσια περιουσία είναι δεσμευμένη για έναν αιώνα. Η ρύθμιση του χρέους τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις και η χώρα έχει μπει σε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, πρωτόγνωρα αυστηρό για ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει εφαρμοστεί αλλού. Και τρίτον, πολιτικές και φόροι. Εμείς υποστηρίζουμε τη μείωση της φορολόγησης ακίνητης περιουσίας. Το έχουμε υποστηρίξει τα δύο τελευταία χρόνια και έχουμε πει πόσο θα είναι αυτό, 30% σε βάθος διετίας. Η σημερινή κυβέρνηση ισχυρίζονταν ότι θα καταργήσει τον ένφια και ο ένφια παραμένει στο ίδιο συνολικό ύψος. Και μάλιστα, να θυμίσω ότι το 2019 θα έρθουν νέες επιβάρυνσεις και θα γίνει νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Γιατί μπορούμε να πείσουμε εμείς ότι μπορούμε να μειώσουμε τον ένφια? Διότι πολύ απλά ξεκινήσαμε να μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές το 2014. Εκτός προγράμματος, μάλιστα. Όπως είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι ασφαλιστικές εισφορές, πολύ μεγάλο θέμα για εμάς και προτεραιότητα, και έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Εμείς συνεπώς πιστεύουμε στη μείωση των φορολογικών συντελεστών όταν η κυβέρνηση μέσα στα σχέδιά της, μέσα στα νομοσχέδιά της, υποστηρίζει ότι η φορολόγηση των πολιτών δεν είναι υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ελάτε, κύριε Μαντά, να ολοκληρώσουμε. Πρώτον, να πω στον κύριο Σταϊκούρα να μην ορκίζεται ότι το 2019 ο ένφια θα είναι αυξημένος.
γιατί θα αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες. Αυτή ήταν η εξήγηση. Ας μιλήσουμε με βάση και τις πραγματικότητες που θα διαμορφωθούν μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεύτερο, θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε, κύριοι συνομιλητές μου, να το πω έτσι. Η χώρα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση πριν από 8 χρόνια. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Δεν υπήρξε ως φυσικό φαινόμενο η είσοδός μας στα μνημόνια και όλο αυτό που περάσαμε. Υπήρξε σαν αποτέλεσμα πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες και ιδιαίτερα θα έλεγα από το 2000 και μετά, που ρίξαν τη χώρα στα βράχια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς παραλάβαμε μία κατάσταση πολύ δύσκολη. Εξακολουθούμε, όπως είπα, να έχουμε δυσκολίες, αλλά στα συγκεκριμένα πια δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη γνώμη. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση, θέλει δε θέλει κάποιος, έβγαλε τη χώρα από τα προγράμματα, από τις δανειακές συμβάσεις και εγώ λέω από τη σκληρή εποπτεία. Ναι, υπάρχει εποπτεία. Ναι, υπάρχει αυξημένη εποπτεία, όμως τα πράγματα, και ο κύριος Σταϊκούρας ιδιαίτερα το ξέρει πάρα πολύ καλά, δίνουν μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. Κύριε Μαντά. Και τελειώνω με αυτό, και αυτούς τους μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας θα τους δει πολύ γρήγορα ο πολίτης στο αμέσως επόμενο διάστημα να αντανακλάται στην καθημερινότητά του και με αυτό που ήδη έχει αποτυπωθεί. Μάλιστα. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Μην το πείτε, δεν έχουμε. Όχι, να το πω. Πείτε το αυτό που έχει αποτυπωθεί ήδη και στο μεσοπρόθεσμο. Μάλιστα. Δηλαδή ένας δημοσιονομικός χώρος πάνω από 700 Μάλιστα. εκατομμύρια ευρώ που θα Μάλιστα. πάει και στο κοινωνικό κράτος και βεβαίως σε στοχευμένες φοροαπαλλαγές. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μαντά από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταϊκούρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο το Κίνημα Αλλαγής για αυτή την πολιτισμένη αλλά με εχμές συζήτηση που κάναμε. Λοιπόν, πού πάμε.